Άστα. Πολύ ανεβαστικό. Κάσπαν πάρα πολύ τα γέλια. Δεν είναι ωραία, έλα πες. Αυτός εκεί που έχει πρόβλημα και δεν του αρέσουν οι απόκριες. Λοιπόν, όμως πρέπει να το πω αυτό. Συμπάσχω με τον Ποσειδώνα. Άσε μας, μωρέ, συμπάσχεις με τον Ποσειδώνα. Παιδιά, τις απόκριες μόνο η Τσικνοπέμπτη, το δηλώνω. Γιατί δεν σ' αρέσει να ντύνεσαι? Όχι ιδιαίτερα. Καθαρά Δευτέρα. Όχι, καθαρά Δευτέρα ναι, αλλά οι απόκριες δεν ξέρω, μου κάνουν κάτι μίζερο. Ποσειδώνα μαζί. Μίζερο οι απόκριες. Ναι, δεν ξέρω. Κάτι έχει συμβεί στην παιδική μου ηλικία, ίσως. Να, τραύμα, νούμερο 2. Εγώ που δεν έχω κανένα, φαίνομαι. Τι θες? Να σου πω, σήμερα μου έχεις φέρει challenge φοβερό. Λοιπόν, σήμερα φτιάχνουμε μια συνταγή η οποία έχει γίνει viral στο TikTok και έχει μεσογειακά ελληνικά προϊόντα. Και όμως η πρώτη που το ξεκίνησε όλο αυτό το challenge ήταν μια foodie, food blogger από τη Φιλανδία. Βλέπουμε τώρα πλάνα από όλο τον κόσμο που το κάνουν όλοι αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει χαμός με αυτή τη συνταγή. Ποιος την έχει γίνει χαμός πραγματικά. Είναι πανεύκολη συνταγή. Είπες πρώτη από τη Φιλανδία. Πρώτη από τη Φιλανδία. Είχανε φέτα και έχουν φέτα και στη Φιλανδία. Εξάγουμε φέτα εμείς στη Φιλανδία. Μπράβο μας. Βεβαίως, εξάγουμε σε όλο τον κόσμο φέτα. Ελληνική φέτα. Δική μας όμως είναι τύπου σαν τα γιαούρτια. Εκείνη έγραφε φέτα. Greek φέτα. Εμείς το έχουμε εδώ πέρα, θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, πανεύκολη συνταγή. Θέλω να ακούσετε τώρα προσεκτικά. Ανοίξτε αυτιά και μάτια και δείτε μια συγκλονιστική πανεύκολη συνταγή που καθόλου τυχαία δεν έγινε viral. Και εσύ Βέβαια. Τώρα, άσε τα τέτοια και κάτσε, κάνεις θα, πρέπει ρίζε, να το φέρω από το φούρνο. Θέλω να μάθεις να το φτιάχνεις, διότι όταν δεν είμαι σπίτι, σαν και χτες, θα έρχομαι εγώ, Αντελίνα. Παραλικά, 500 γραμμάρια ρεγκατόν, 250 γραμμάρια ντοματίνια, 150 γραμμάρια φέτα, 2 σκελίδες σκόρδο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπεράκι και φρέσκο βασιλικό. Εδώ τώρα σηκώνει και αρκετές παραλλαγές. Βάζουμε τα ντοματίνια εδώ στο σκεύος μας. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε και, πώς το λένε, αντί για βασιλικό, ρίγανη. Ή και τα δύο, και ρίγανη και βασιλικό, αντί για... σκορδάκι να το αφαιρέσουμε αν δεν θέλουμε να έχει σκόρδο, αλλά πραγματικά με αυτά τα υλικά είναι καταπληκτική. Βάζουμε τη φέτα. Φρέσκο βασιλικό. Φρέσκος βασιλικός δίνει περισσότερο άρωμα και γεύση, είναι καταπληκτικός. Και το χειμώνα έχουμε χειμωνιάτικο φρέσκο βασιλικό, βρίσκουμε εύκολα. Βάζουμε λαδάκι εδώ. Βάζουμε αλατάκι και πιπεράκι. Να βάλω. Ναι, με. Αυτό μυρίζει Μεσόγειος. Τελείως. Είναι καθαρά μεσογειακή συνταγή και μυρίζει και Ελλάδα. Η Ελλάδα με κατακόκκινα ζουμερά ντοματίνια. Πολλά λέω, τι θα φας. Βάζουμε και το σκορδάκι. Να πω κάτι. Ναι, να πεις ό,τι θέλεις. Να βάζα και λίγο εγώ τι θα βάζα. Ναι. Ένα τσακ ζαχαρίτσα. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Και επίσης θα σου πω και τι άλλο. Μπορούμε να βάλουμε και πάπρικα γλυκιά. Ή μπορούμε να βάλουμε γλυκό μπούκοβο. Επίσης. Το μπούκοβο θεϊκό. Αλλά κοιτάξτε, τον Αύγουστο δεν θα βάλετε ζαχαρίτσα. Τώρα όμως. Γιατί ένα βγαίνει στην παραλία τον Αύγουστο γι' αυτό. Όχι, γιατί είναι πιο γλυκά τα ντοματίνια. Λοιπόν, Χάρη, ακολούθησέ με σε παρακαλώ. Εδώ θα βάλεις αυτό μέσα στο φούρνο. Παρακαλώ. Αλλά θα προηγηθώ εγώ και θα φέρω το έτοιμο. Θα δεις προσέξτε, θα μην καείτε. Για να μην κάψω το Χάρη, κατάλαβες. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να καείς, θέλουμε να πας. Εκεί λοιπόν, που πήρες αυτό, βάζω αυτό, σωστά. Ναι. Όταν λοιπόν μην το ακουμπήσεις, βάλει... θα καείς. Για δώστε μου μια πετσετούλα. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει τώρα. Βάλαμε όλα τα υλικά στο πυρήμαχο σκεύος. Τα βάλαμε στο φούρνο στους 200 για 15 με 20 λεπτά. Εξαρτάται... Ο φούρνος μας πόσο δυνατός είναι, τόσο θα διαρκέσει και το ψήσιμο. Θα δείτε ότι θα έρθει η φέτα, θα πάρει λίγο χρώμα από πάνω, θα έρθουν τα ντοματίνια και θα καραμελώσουν και τώρα κάνουμε μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Με ένα πυρουνάκι λιώνουμε τα ντοματίνια που βγάζουν όλους τους χυμούς, όλη τους τη γεύση. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Λιώνουμε και τη φέτα. Θα πάω και ντοματίνια, ναι, ναι. Γιατί δεν τρως ντοματίνια? Όχι. Λοιπόν, πλάκα θέλω κάνεις. Να πω... Στις φίλες μου τώρα και στους φίλους μου που προσέχουν και τη διατροφούλα τους, αυτό που βλέπετε τώρα από πάνω δεν είναι λαδάκι, είναι το ζουμάκι, το ωραίο από τα ντοματίνια. Ακριβώς. Έχει κάνει μια υπέροχη σάλτσα και γενικά όταν ψήνουμε τα λαχανικά στο φούρνο δίνουν πάρα πολύ ωραίες σάλτσες. Έχω και μια σχετική συνταγή στο μαματσίτα.com, μπείτε να τη δείτε. Εδώ, πάμε με μακαρονάδα. Μαγειρεύω εποχές μαματσίτα, το βιβλίο της λατρεμένης μου. Να το. Θέλω να το πάρετε, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Κάθε φορά θα ανοίγω τυχαία μία σελίδα. Τώρα πάμε εδώ. Μπράβο, Μιχάλη. Σαλάτα παντσανέλα.
Τι ωραία, και αυτή η δεσπέτη θα, θα την κάνουμε μόλις έρθει. Αυτό είναι από το, από το καλοκαιρινό, από την καλοκαιρινή ενότητα. Μόλις έρθει το καλοκαιράκι και έχουμε αυτές τις κατακόκκινες ζουμερές. Παιδιά, φτάνει, επιτέλους. Αλλά του τρέχουν τα σάλια. Επίτηδες το κάνουμε για το χάρι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι ωραία σάλτσα έχει γίνει εδώ. Κρεμώδης, πολύ ωραία. Και έρχεται η ώρα να ρίξουμε μέσα. Έχουμε βράσει τα μακαρόνια μας και χρησιμοποιούμε ό,τι ζυμαρικό θέλουμε. Κοντό, μακρύ, ό,τι θέλει. Το μακρύ το και το κοντό του. Το εδώ εγώ έχω χρησιμοποιήσει τρουμπετίνα, ρικατόνι δηλαδή. Και θα βάλεις εδώ μέσα, χάρι μου. Και ανακατεύεις και φτιάχνεις ένα πίμα που μοσχοβολάει Ελλάδα. Πιρούνι, τα έχω όλα, βρε. Εδώ σου έχω και τριμμένο τυρί και μπορείς να βάλεις και πιπέρι φρέσκο τριμμένο από πάνω. Και κοίτα πώς, σε πόση λίγη ώρα, 20 λεπτά στο φούρνο αυτό, ενδιάμε ταυτόχρονα βράζουμε τα ζυμαρικά, τα βράζουμε πάντα αλντέντε. Με βασανίζεις. Τα ζυμαρικά. Και σερβίρουμε στο χάρι. Ορίστε, πω πω Αναγία. Και είναι μια καταπληκτική μακαρονάδα. Λοιπόν, και παρακαλώ να μην κάνεις... πέσει το όλη με τα μούτρα, να πάμε και πάνω στο κοντρόλ, γιατί κρέμονται από τα χείλη μου. Θα μου πόλεμο, έχουμε βάλει άλλη μια. Α, κι άλλη. Περίμενε, άνθρωπε μου. Μα ένα τι λεπτό, άνθρωπος. Να είναι φινετσάτο. Μα δεν είναι υπέροχη μακαρονάδα. Πανεύκολη, με ελάχιστα υλικά. Και κοίταξε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, τώρα. Τι θέλεις. Θέλει κι άλλο. Βάλει το γιατί. Από πάνω. Αυτό, από πάνω. Από πάνω. Αυτό, αυτό. Λοιπόν. Αυτό, αυτό. Περίμενε. Βιάζεσαι. Κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη. Ξέρω να φάω μόνος μου για όνομα του Θεού. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Τώρα θα καταλάβουμε αυτή τη συνταγή. Για πες. Κρεμόμαστε από τα χείλη του Χάρη. Ένα κοντινό μπορούμε έτσι. Σοκ και δέος. Για πες. Μούγκρισε λίγο αν είναι καλό. Η σιωπή μου προς απάντησή σας. Καλό, ε. Ναι, είναι καλό, αφήστε με. Θα σου κρατήσω και δεύτερη μερίδα. Ναι. Σίγουρα. Συγγνώμη, σήμερα θα την κάνω την Ατασταλία. Να την κάνεις. Εγώ αξίζει. Θα σας πω. Εγώ θα αξίζει σας πω τι κόπο. Γίνεται. Καταρχάς να πω ότι εγώ για φέτα πεθαίνω. Το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό εδώ έβαλα διπλή δόση. Φέτα τρώω και με τη φέτα. Ποσειδώνα χάνεις, μαράκι σήκω. Παιδιά, θέλω, σας παρακαλώ. Άμα τα παιδιά δεν θέλουν, μην τα πιέζεις. Σας παρακαλώ, σιγά που τα πιέζω, εδώ, το κορίτσι. Λίγο, λίγο, παρακαλώ για να φτάσει και για το κοντρόλ. Οπωσδήποτε, σαρίς και ρουμπίς. Σήμερα, ναι, το κοντρόλ. Για να δω εδώ. Ο ρουμπίς, το μεταξύ, την έχει κάνει. Τι είναι, βλέπετε, ακόμα και... μεγάλη επιτυχία, να το λέμε και αυτό, σκηνοθέτης μας. Και η αδύνατή μας εδώ, δείτε εδώ, ε, καλό. Αυτή ήταν η συνταγή μας. Ελπίζω να τη φτιάξετε, να την απολαύσετε κι εσείς. Και αύριο μετά μπαίνουμε στις, στη Σαρακοστή και έχουμε άλλες, θα ετοιμάσουμε νηστίσιμα. Νηστίσιμα. Θα κάνουμε βεβαίως κάθε φορά λοιπόν νηστίσιμα. Θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καταρχάς τον άντρα σου που μπορεί και σε αποχωρίζεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας συστέλνει και εδώ. Μου σε πήρε, α, έχουμε και μενού εβδομάδες. Έχουμε και μενού. Καθαρά Δευτέρα θα γιορτάσουμε με λαγάνα και Σαρακοστιανά. Το τραπέζι θα γεμίσει. Θα φτιάξουμε τα πάντα όλα τη Σαρακοστή. Την Τρίτη, κρυθαράκι με λαχανικά. Είπαμε ότι έχουμε πια σαρακοστιανές συνταγές, νηστίσιμες. Την Τετάρτη, μια ρεβιθάδα με κουρκουμά. Θα τη βρείτε και μέσα στο βιβλίο μου τη συνταγή. Υπέροχη, χυλωμένη. Την Πέμπτη, κάνουμε ένα χταποδάκι κρασάτο στην κατσαρόλα. Και την Παρασκευή, ένα πρόσωπο σπανακόριζο. Και το Σάββατο φτιάχνουμε ένα νηστίσιμο κέικ με ταχύνη και κακάο. Πάρα πολύ. Από εβδομάδα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας στο Λουτράκι, το υπέροχο από που είσαι, Λουτράκι, που τα αγαπάμε πολύ. Λουτράκι. Λοιπόν.